στην αρέα μου, με νευριάζεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λαμπλείς. Είμαι καλά εσύ. Ε, προσπαθώ. Ε, αμέ, διαφωνούμε περί Μπαρσελόνας, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με Μπαρσελόνας. Σήμερα εντάξει, μπορείς να ερεμήσεις. Ασχολούνται εκείνοι που πρέπει. Κι. που πρέπει. Ξέρει, οκ, εντάξει. Ε, να δούμε με την Bayern μου να γίνει να δούμε το αποτέλεσμα. Το λοιπόν, ένα των επεισόδιων, Betcast, η σειρά του Podcast Talks, την παρέα μας και η Into Bet, την οποία και ευχαριστούμε. Στοιχηματίζονται πάντοτε υπεύθυνα. Ναι. Το λοιπόν, έχουμε τρίτη αγωνιστική, ολοκληρώθηκε. Δεύτερη αγωνιστική ευρωπαϊκών είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Και τέταρτη αγωνιστική προαθλήματος ΣΥΤΑ, η οποία... Είναι η τελευταία πριν την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και μία και μόνο διακοπή. Ναι. Γιατί ε, μετά έχουμε Μουντιάλ. Mm. Έχει το πολύ αναμενόμενο Μουντιάλ. Να ξέρουμε τι θα δούμε και Πολλά η <laughs> τώρα. Ναι, yes, πρώτη φορά, πρώτο γνωρό. Έχουμε ότι στην Αγγλία την ειδική κατάσταση με τη βασίλισσα ναι. που πέθανε να δούμε πώς είναι να τα και. Ναι, και... τρέχουν και δύσκολη κατάσταση τελειώσει στην Αγγλία. Να κρούζουν οι παίχτες. Πάμε στα δικά μας που είναι δύσκολα. Ναι. Που εμείς έτσι θα συνεχίσουμε και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Γιατί έτσι, έτσι ωραίο το πρόθλημα μας. Να βλέπεις μια αγωνιστική με ένα Βραζιλία-Αργεντινή και δόξα γιατί όχι. Εγώ να δόξα Βέβαια, γιατί. Που είπαμε ε, καλά, ρε, το να μπαίνει ο Μπολσονάρο να μοιράζει πενιντά ευρώ στη Βραζιλία. Σονάρι. Λοιπόν, περίμενε. Πενιντά λεπτά μπορούσε να μοιράζει. Και όμως παιχνίδες σου έμπαρα πάνω αντίβωση της αγωνιστικής. εντάξει. Έτσι, για εγώ σπου μόνον του εξεχώριζαν το μεγαλό παιχνίδι στο Τσίριο, Απολλώνας Ομόνια. Απολλώνας με ανατροπή. Και όταν μια ομάδα παίρνει ένα αλλά θεωρώ ότι τα βλέμματα για ακόμη μια αναγωνιστική, για ακόμη μια εβδομάδα στον Άρη. στρέφονται στον Άρη. Ναι, δίκαια, ξεκάθαρα. Έκανε το 3 στα 3 με φατικό τρόπο. Άλλο είναι το γάσι πει. Συνεχίζει που τα πέρσι, ξεκίνησε να δυναμικά. Νίκησε πρεμιέρα την ΑΕΛ, νίκησε το ράζο τον ΑΠΟΕΛ ενδιάμεσα. Είναι πεντάρα στον Ολυμπιακό. Τι άλλο να πει για την ομάδα. Irgend. Τα ε, αποτελέσματα μιλούν από μόνα του. Ο Αποέλ δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ίδιο νομίζω. Είδαμε έναν Αποέλ ο οποίο δεν μπορεί να μιλήσει στην περιοχή του Βανά. Μόνο μακρινά σου. Ουσιαστικά δεν απειλήσε ποτέ τον Αρή, ο οποίο στο πρώτο μήχρονο πήρε το προβάτισμα. Διαχειρίστηκε σωστά, θεωρώ το υπέρ του σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο διαιτητή για ποιον λόγο θυμίστηκε να γίνει 40 φάουλ.

Εντάξει, ξεκίνησαν τον φροντών του λιόν οι φήμες για το Σεφρόνι. Δεν έχει έρχεται μια διακοπή. Η πίεση, πίεση, μεγάλη πίεση. Εντάξει. Και ήταν μεγαλό πισωγυρίσμα για τον Αποέλ. ένα Αποέλ ο οποίος πριν μια εβδομάδα πέρασε που ήταν τον Ρίσπα Παπαπούλος. Εφαντικά όλες. Ναι. Ε, φοβερή... και ξαφνικά επιστρέψε στι αρνητικέ αρνητικές εμφανίσεις, στα αρνητικά αποτελέσματα. Μετράει τις δύο απώλειες στο Γασιπί χωρί νίκη στο γήπεδο του. Που τους 6 βαθμούς μες στο, μες στο γήπεδο, και εντάξει, ουσιαστικά να παίζει την επόμενη αγωνιστική εκτό εδρά, αλλά είναι εντό εδρά. Παίζει με, το, με, τον Ολυμπιακό. Εντάξει, να το δούμε και έναν μικρό ελαφρυντικό όσο μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι το γεγονό ότι ξεκίνησε με δύσκολο πρόγραμμα. Παίζοντα Άρεντ και Πάφο που είναι ψηλά στη βαθμολογία, και ενδιάμεσα με την αγωνιστή στο Αλλά όμω, όταν ξεκινά τρει αγωνιστικέ και έχει ήδη δύο απολύε, και μάλιστα. Στο γήπεδο σου, ζορίζουν από νωρί τα πράγματα. Ε, εντάξει, τώρα με τον Ολυμπιακό προσφέρεται νομίζω περισσότερο το παιχνίδι να έρθει νίκη και να φέρει την ηρεμία πριν την διακοπή. Μια νίκη η οποία ε, να δω την ευκαιρία στο Σοφρόνι αν παραμείνει. Επειδή πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο με τον Αποέλ. Σε ούλε τι ομάδε του μόνο στον Αποέλ, αλλά εντάξει. Να δουλέψει, να βελτιώσει κάποια προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία έχουν εντοπιστεί. Κυρίω το τρόπο λειτουργία στην επίθεση, αλλά και στην άμυνα υπάρχουν δυναμίες στον Αποέλ. Ε. Να ξεκινήσουμε και εκεί, είναι παιχνίδι ε, εμ, μονοδρόμος με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εν, προσφερ, εν μπορείς να κάνεις άλλη ε, γέλα, ε, ας πούμε να χάσεις και άλλους βαθμούς μέσα στο ΧΑΣΙΠΙ, με ομάδα θεωρητικά κατώτερη ποιοτικά. Ε, Σήμερα έχεις πρόβλημα και δηλαδή, ότι μπαίνουν οι στόχοι σου σε λίγο ε, ότι δεν μπορούν να τους διεκθήκησουν, να, να τους στόχους σου. Αυτό δεν βλέπω τώρα, ότι χρειάζεται μας να κερδίσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στενέψαν τα περιθώρια πάρα πολλά, αν και πάρα πολλά νωρίς μέσα στη σεζόν. το ίδιο θεωρώ και η λέω. Η ομόνια είναι σε, νομίζω, σε χειρότερη κατάσταση. Και σε τρία παιχνίδια. Νίκη με η την περασμένη αγωνιστική που... Με ζόρια. με τα Δηλαδή ο Απολλώνας είχε ξεκάθαρες ευκαιρίες σε πρώτη χρονών. Εγώ μπορώ να πω ότι η εμφάνιση με τον Απολλώνα ήταν χειρότερη από τον... από τον Ακρίτα στην πρεμιέρα. Εντάξει, εντάξει, είναι βοηθάνει και το γήπεδο, το χωράφι. Καλά, εντάξει, τούτο είναι... Τι να πεις. <σχ> ε, ναι. αν, φεύχε, αν βλέπεις να φεύγει ένα κομμάτι που το γρασίδι και οι παίχτες να προσπαθούν να το κάνουν όπως το Βερουθαν Ωριος Άρεσε μου που είπαν ότι κάνουν τους δυο πόνους οι υποδοσφαιριστές. Τι να πεις. Εντάξει, ε, επηρεάσε, νομίζω, στις δυο ομάδες, όχι μόνο την ομονία που έχασε, αλλά στο καθαρά αγωνιστικό, η εικόνα της ομονίας ήταν ξανά προβληματική. Αυξηθήκη πολλά επίσης στην ομονία. Το θέμα είναι ότι, και ακόμα και όταν ήταν προηγήτου, ε, 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 σου έδειχνε ότι μπορούσε να διαχειριστεί το σκορ κατά κάποιον τρόπο, ε, περίμενε απλά το πότε θα αντιδράσει ο Απόλλωνας, γιατί Όλο το 90 λεπτό το παιχνίδι εξαρτούνταν καθαρά από τα το πόδια του, όπως φέρνουν τα πόδια του. Είχε συντριπτική κατοχή τη μπάλα, Πολλά σπάνιο για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Και έγινε το αναμενόμενο, δέχτηκε ανατροπή. Δύο ηττές σε τρία παιχνίδια. Είχε και την περασμένη εβδομάδα τη συντριβή <Ουσόλιο> στο Χασίβι <Ουσόλιο> με τη Σέριφ. Στην πρεμιέρα του Ευρωπα Λίγκ. Κοι τα προβλήματα της ομονίας νομίζω φωνάζουν που το γεγονός ότι ε, κάνει αλλαγή και βάλει λίγο λοιπόν, καλή επιθετικό να σπούμε και ο πάλι λοιπόν, είναι επιθετικός για, τον, για την επίθεση άρα φωνάζει ο κακός προγραμματισμός ξανά, εντάξει πάνε πολλές φορές ε, Επίσης το γεγονός ότι ε, χάνεις, στη Λένο, και η πίεση που υπάρχει στην ομονία φαίνεται στην αντίδραση δηλαδή Οπότε υπάρχει πολλά, πολλά μεγάλη πίεση. Πάει τώρα στην Ισπανία η ομόνια να παίξει με σοσιαδά. Δύσκολα Πολλά δύσκολο παιχνίδι. Έτσι και όχι ήταν δύσκολο. Μιλούμε τώρα για μια ομάδα ισπανική. Εντάξει, <στονίκη> ναι, διαφορετικά. Που δεν μέσα στο Old Trafford United. Έκαμε ήδη την εκπλήξη με στον ομιλό. Ναι. Ε... Και δυσκολέψε ακόμα πιο πολλά τα πράγματα για την ομόνια στι όποιε ρεαλιστικέ πιθανότητε είχε για να κάνει κάτι καλό στον ομιλό. Εντάξει, τώρα η ομόνια ελέγχεται ήδη ότι ο στόχο μα είναι το πρωτάθλημα. Όμω με τι εμφανίσει που κάνουν στο πρόθυμο νεμόνιο, ότι δεν μπορεί για για να μην υπάρχουν ψευδεστήσει. Για αγατάκτηση του πρόθυματο έτσι εμφανίζεται η υπάρχει ρηπτοσύνη. βλέπει Ναι, οπότε θεωρώ ο ρεαλιστικό στόχο τη παρούσα είναι η εξάδα. Και τα βλέπουμε. Ε, εντάξει, έχει το μετά τη σοσιαδάδε το παραλίμνη, στο, Μετάδει, στο, παραλύμι, στο την ε, εντάξει... απλά δεν έχει ξεκινούν άλλα προβλήματα. Ήδη ο κόσμο τη Ομονία δεν καζάνει που Φτεντούλα. Και με το δίκιο του. Για μένα ναι, για, ναι, νο, 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 query, με, το, δίκιο του. εντάξει, καλύτερα να διαχειριστεί λίγο το παιχνίδι στην Ισπανία. να έρθει στην, την Κυριακή με το παραλίμνη να πάρει το, τρίπον τρίποντο όσο δύσκολο και να είναι το παιχνίδι, πρέπει να έρθει το τρίποντο με το, με το παραλίμνη. Και για μια νομονή η οποία έδειξε ήδη. Αλλά και τα προηγούμενα χρόνια το πόσο δυσκολεύεται με τι μικρέ. Με κλειστέ άμυνε, με <συσίες> μικρομεσαίε ομάδε. Έχασαν πολλού και πέρσι. Και πρόπερσι... Ακόμα και τον Τζερούμ και το πρωτάθλημα. <συσίες> ναι, ναι, ναι. Έχασαν πολλού βαθμού. Μα πέρ, προπέρσι, το που το αν θυμάσαι, είχε ένα νιόβρι. Έτσι ναι, έκαμε... <συσίες> ναι. ο συνεχίζει Τρία στα τρία. Ε, βαθμοί. Έκαμε την ανατροπή, πίσω και από τη στιγμή που έβρεθηκε εμπίσω εφάνηκε ότι έφκανε αντίδραση, είχε καθαρότητα της ευκαιρίας που είναι η φάση με ο κόλ που την έσωσε ο Μάθιος πάει γραμμή και το, να ξέρω, είναι. το πέναρτι του πίτα και στο δεύτερο εμπίχρονο έμπήγε να βάλει τον κόλ, έκανε μεγάλες ευκαιρίες όμως είχε την κατοχή να κυκλοφορούν την μπάλα έδειξε ότι ήταν ανατροπή πρωταθλητή νομίζω, δεν ξέρω πώς το είδες. Κοίτα, ε, καταρχάς,

αλλά για την κατάσταση που κρατήσει στην Ουκρανία και γενικά οι που έχουν ένα θέμα τώρα. Αλλά ναι, για να καθάρισε την κοινωνική Οπότε, θεωρητικά ο πρέπει να πάει στο γάζι να το πρώτο του να θέλει για να προκληθεί στην επόμενη Να ξέρεις, πρόθυλο να δείχνει ότι διαχειρίζεται και τις κακές του Αν και έχει πολλά προβλήματα, τραυματισμού, διάφορα...

η Ομόνια και η ΑΕΚ έχουν μόνο μία νίκη και mm. δύο άλλε ε, απώλειε. Και μετά η Δινή Προαπόλαιονα πάει στο αμόχο μια θεωρητικά δύσκολη εξοδό. Εν τω μια παρέθεση ε, για τα μαγικά του στην κοπ. Κάνοντα τα μαγικά του, βρέθηκε να μην Ναι, ρε, φανίστηκε βανάκι, δεν ξέρω. Τι έγινε τόσο καιρό, έχουμε VAR, έχουμε βανάκι. Μπορεί πάντα. Η Ατάκα. Λύση Σάιπρο. Το λοιπόν παιχνίδι με μια έξοδο η Σαλαμίνα δείξε ότι είναι αρκετά δύσκολο. Αντίπαλος όμως ο Απόλλωνας καλείται να διαχειριστεί ξανά μια δύσκολη κατάσταση. Αν κάνουμε το 4 4 και φύγει και τις που τη Λάρνακαν, ίσως βάζει γερή υποψη, υποψηφιότητα για να κάνει τον back-to-back. Τα -back, ξεπεριμέναμε το Τέιναν Τζάμι. Ναι, δεν το μείνω. Νομίζω και στο ξεκίνημα της σεζόν αυτόματα ε, βάλεις ψηλά τον πρωταθλητή με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ ότι και δεν okay, ε, μπορεί να πει ότι είναι πρώτο φαβορή για καμιά ομάδα, αλλά τουλάχιστον είναι μέσα στα φαβορή γιατί έπιανε το πρώτο πέρσι. Για μένα, πάντα το πρώτο είναι το πρώτο Την επόμενη χρονιά, και καλύτερα να το διαχειριστεί. Στο ξεκίνημα, Το ξεκίνημα, ρίστε, ναι. ναι μετά είναι η που, που, που το ξεκίνημα ξεκινούν η χαλιά, και δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Ναι. Ο Απόλυτο να δείχνει ότι. Όπω έκανε η ομονία πέρσι, που ξεκίνησε με ναι. πρωταθλήτρια και είναι πολύ λίγα ξεκίνησε. Τώρα λοιπόν πάμε στον τρίτο Ευρωπαίο μα, ο οποίο είναι η ΑΕΚ. Ε, πρώτη νίκη ήταν ε, για Τζορκά. Ήταν νίκη όμω. Ναι, πήραν το τρίπον τον. Απέναντι σε μια ομάδα που ήταν έτσι, τη είχε δύο στα δύο ηθοναμία. Εντάξει, πρώην η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη στο παιχνίδι, έκαναν ό,τι θέλουν. Στο δεύτερο η μηχρονιά δεν μπορεί να δεσοχαριστεί. Ε, όμω, στο τέλο τη ημέρα έρχονταν οι τρει βαθμοί. Ναι. Και πάει. Yeah. Έχει δύσκολη yeah. αποστολή πλέον με την δύνα... δύναμο Κιέβου. Εκτό έδρα θεωρητικά είναι το outsider η και νομίζω ότι αγωνιστικά είναι το outsider η ΑΕΚ, διαφορά είναι δεδομένη. Παρόλο <ελόνι> όπως είπαμε και τους Ουκρανούς, είναι θέματα, ε, εντάξει, είναι <ελόνιδε> εν en... <ελόνιδε> με την, Είναι μια ομάδα που παραδοσιακά σχεδόν κάθε χρόνο είναι και <ελόνιδε> μάλιστα <ομίλους ελόνιδε> Champions. Ναι. 네. Ε, πλέον, εντάξει, η ΑΕΚ outsider, για το καλύτερο δυνατό. Καλύτερη, Ότι ναι. έρθει εν και υπάρχει στην άκρη του μυαλού φυσικά και η έξοδο στη συνέχεια που υπάρχει με την Πάφον, η εντάρτη ανοιχτή, η οποία Πάφο μετά το παιχνίδι τη Πρεμιέρα πέρα νίκη στην παλιά, ένα λαθαστή σε 7 βαθμού. Σε πολλά δέρματα. Ναι. Ειδικά οπότε... στην Πάφο. Εντάξει, οπότε δύσκολο πολλά. Γενικά, παίρνει περνά δύσκολα η ΑΕΚ. Στο ναι. τέκειο Κυριακή, στο βαθιακό. Είναι η από... πιο δύσκολη από τι δυσκολότερε εξόδου τη σεζόν. Ναι. Ναι. Οπότε εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε στην Ευρώπη και μετά να δούμε ε, τι θα έχουμε πώ θα προσεγγίσουν το παιχνίδι. Επειδή είπαμε στα ευρωπαϊκά, μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί, μπορεί να προκύψουν χημικά πράγματα. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί αυτή μια νίκη για να αλλάξει η ψυχολογία. Ναι, ναι. Οπότε εντάξει. Πρώτα το Ευρωπαϊκό και μετά το παιχνίδι στην Παφό. Και να πάμε στην ΑΕΛ, η οποία παίξε το τελευταίο, τελευταίο χρονικά παιχνίδι τη τρίτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Ένα κέρδισε, ένα πήρε τον πρώτο βαθμό. Στο πρωτάθλημα, νιώθει αδικημένη, θεωρεί. Μπορεί να νιώθει αδικημένη. Ε, αγωνιστικά θεωρώ πω ναι, αν και μπορεί να πει κάποιο ότι ε, επλήρωσε την αστοχία τη. Γιατί όταν έχει ένα χαμένο πέναλτι και σύνολο τρία δοκάρια. Γιατί το ένα το δοκάρι ήταν στη φάση του πέναλτι. Εντάξει. Ηταν βελτιωμένη. Σίγουρα αν είχε καμία σχέση η εμφάνιση τη με τα δύο πρώτα παιχνίδια που είχαν στο Τσίριο. Αλλά πάλι δεν ήρθε το ζητούμενο. Δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικός με ένα βαθμό. Εντάξει, όταν χάνεις πέναν όσο και αν κυρώνε, δεν goal of side. Και παίζαμε 10 παίχτες για σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, αλλά όταν χάνει και η φάση στο το διπλό το γάρι για μένα Αν μην τι άλλο είναι ο κόσμος, χειροκρότησε την προσπάθεια, είδε ότι έβγαλαν μια έστω αντίδραση, να σου το πούμε, βελτίωση οι παίχτες στο γήπεδο, Όμω πρέπει να έρθει και η νίκη. Ψάχνουν, τώρα την αντίδραση με δόξαν, επόμενη αγωνιστική

Είμαι επιθυμητό Αν έχετε είχε καλή παρουσία, νομίζω δεν μπορεί να διεκδικήσει. Το καλό να το πούμε σε εισαγωγικά για την ΑΕΛ είναι ότι έχει και άλλε ομάδε που δεν ξεκίνησαν καλά. Και έχει και άλλε ομάδε υποψήφιε να μείνουν εκτό εξάδα. Οπότε κατά κάποιον τρόπο. Μα κοίτα, στην εξάδα να μπει, το να μπει στην εξάδα του δερμαντή εκτό δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι. Επίση είναι πιο λίγα τα ευρωπαϊκά εταιρεία φέτο. Όπως... Ναι, γι' αυτό. Οπότε... Να πούμε ότι ψάχνει έναν Ευρωπαϊκό δηλαδή την τρίτη θέση,

μια, μια μετά την μία, ήταν, μία. αντίθεση νέμη ναι, μετά που ήταν ε, από τον Απόελ σε έναν κατάμεστον Αντώνη Παπαδόπουλο που έφερε μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο. Ε, κρατάμε Κράτα την νίκη όπω το είπε, θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Ε, μια νέα ομάδα με πολλού νέου παίχτε και το φαίνεται στο γήπεδο κατά διαστήματα. Ε, θέλει χρόνο. Αλλά χρο... για να έχει χρόνο θέλει και νίκη να κερδίζει χρόνο, να κερδίζει ηρεμία. Και... Του ταλό νομίζω για να έρθει να κερδίσει μετά την τεταρτή αγωνιστική. Ναι. Έχει τον Ακρίταν τώρα ε, εντό εδρά. Προσφέρεται να πάρει μια νίκη. Ε, εν το φαβορεί. Ουσιαστικά εν το φαβορεί σύμφωνα με τι αποδόσει που βλέπουμε στι στοιχηματικέ. Ακόμα και η Τουβέτ την έχει ω φαβορεί. Οπότε προσφέρεται να πάρει μια νίκη, να πάει στη διακοπή. Να δουλέψει κάποιε αδυναμίε, και να επιστρέψει να ξέρει συνέχεια ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα η, η ανόρθωση έχει δυνάξει στον Απόλλωνα οπότε δύο δύσκολα παιχνίδια τα οποία αν δεν φέρουν το επιθυμή των αποτέλεσμαν ίσως να ζωρίσει λίγο η καταστασή Γι' αυτό είναι μεγάλη ανάγκη να νικήσει τον ακρίτα ναι, ε, πριν τη διακοπή Εν, εν μόνο δρόμος είναι δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα και θέλω να πάμε λίγο στι δύο ομάδε που εντυπωσιάζουν <laughs> ω τώρα ε, ευχαριστή ε, δεν τόσο είναι τόσο εκπλήξεις βασικά κύριο, όχι λάθος λέξη, ε, επειδή εξέραμε τι, να περιμένουμε. Όμως επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά, η Πάφο και ο Άρης, να πιάμε πρώτα την Πάφο. πάει που 4-4 είναι η Πάφος και δείχνει ότι είναι ικανή για μεγάλα πράγματα. Δεν ξέρω πώς την βλέπεις. Κοίτα, εντάξει, φαίνεται ότι τελικά ο Μπέρκ δεν παίζει τόσο αμυντικά. Όσον τον κατηγορούσαν κάποιοι. Ίσως κάποιοι άλλοι τρόλους να παίξει αμυντικά, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, πέραν τη πλάκα, μπορεί να πει κάποιο ότι ήταν κάπω θεωρητικά εύκολα τα παιχνίδια που είχε η παφό. Με ένα Ολυμπιακό που είναι εξήγηση καλά, με έναν Κρήτα που και okay, έκαμε την εκπληξή. Γιατί άλλοι δέρουν του Μιτσού, θεωρητικά. Για. Για άλλοι δέρουν του Μιτσού. Ε, ναι, δεν είναι το θέμα. Ότι κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται, ενώ η παφό και ο Άρη καθαρίζουν. Τώρα η ομάδα του Μπέρκ ε, έδειξε ότι έχει ψηλούς στόχους φέτος και δείχνει το ίδιο στο, στο κήπεδο. Στην πρεμιέρα, okay, ενέκκυσε τον Αβουέλ αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κακό είναι αποτέλεσμα μες στο Γαζιπή μια ισοπαλία. Όχι, το χθες είναι πολύ καλός. Ε, και ένα φανεί όταν με πιο δύσκολα παιχνίδια. Ε, Θεωρητικά πως... το πρώτο παιχνίδι είναι εντό έδρα με ομάδα του Big Six. Για την, ναι. για την Πάφων, οπότε. Μια έδρα μια... στην Πάφων η οποία έχει μια δυνατή έδρα. Ναι, Παραδοσιακά και... βάζει δύσκολα σε όλου. Μαζεύει και κόσμο πλέον η, η Πάφο. Όχι τόσο για σ... τον κόσμο, γενικά έχει το. Έχει το. αβαντάζ τη έδρα. Έτσι, ούτε, ο... το νότι φέρνει τον κόσμο. Ξεκινήσει πυρώνει του παφιτέ. Φέρνει του κοντά και δείχνει ότι είναι φτιαγμένοι για να. ικανοποιήσει τον πληθυσμό τη πόλη, επειδή τόσο καιρό η Πάφος κακά τα ψέματα με κρυφκούμαστε, δεν είχε ομάδα, τοπική ομάδα που να... με εξαίρεση το κύπελο της Πέλιας. Δεν ναι. είχε κάτι άλλο αξιολογό. Πλέον ξεκίνησε και δυναμώνει και η επαρχία Πάφου. εντάξει, δύσκολο με παιχνίδι μήνα. Ε. Είναι η ομάδα του πεταμάτου, όπως λέμε. Είναι η ομάδα Ευρώπη, που παίζει στην Ευρώπη. Ε, ανοιχτό παιχνίδι για, για όλα τα αποτελέσματα, νομίζω. Γιατί ό,τι και να δούμε, θα με ξαφνιάσει. εντάξει. Αν πάρει μια νίκη η βάφος, θεωρώ ότι ξεκινάζει να μπαίνει σοβαρά στο κολπόν. Ο κοινωνικός στοχητής, κυρίως στην Ευρώπη. Εντάξει, εδώ θα είμαστε να δούμε τι είναι να δούμε. Και ο Μπερκ ξεκινάει να πράγματα. τα πλέον. Συνεπώς βγάλει στην αρχή στην ομονία. Τα γούστα τα οποία βγάλει ο Άρης, εδώ και καιρόν. Ο Γουστάρης. ναι το ACB. Εμφατικά. Ναι, ένα μηδέν. Πρώτο διπλό μετά από πόσα χρόνια, που το 90, αλλά δεν κάνω λαθός. Δεν ξέρω, καλά, είχε και πέρσι ευκαιρίες για διπλό. Πέρσι σοβαρήστηκαν τελευταίο λεπτό. Ναι, ναι, θυμούμε το παιχνίδι. Σοβαρήστηκαν ο καρό, αν θυμούμε καλά. Okay, ναι, ήταν πάλι ναι, καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση είναι... ήταν μια νίκη άρη. Μοιάζει καπάρωμενη η Νομίζω ξεκαθαρά, όχι μόνο για εξάδα, με μπορεί για πιο ψηλά από την τέταρτη θέση και πάνω. Ευρωπαϊκό είναι τρία σε... στα τρία. Πολλά να πει ότι πάει για πρωταθλήμα. Για μένα είναι η αγωνιστική να τον πρώτο τριών αγωνιστικών του ναι. όμως επειδή είναι ο Άρης και κατά Κατάς ψέματα δεν έχει, το μεντάλι του πρωταθλητισμού, mm. μια όμως συνεχίζει και που τα πέρσι και μπορεί να, με, να, με, να μην, μπορούμε να πούμε ότι έχει το μεντάλι του πρωταθλητή, αλλά η πορεία του... Έχει το, και την ομάδα του πρωταθλητής. Είναι ναι. Ναι. το ρόστερ. Ναι, ναι. Πολλά σημαντικό. Σε όποτε έχετε την καρμιό της Σαντουρά, το παιχνίδι την την αγωνιστική, θα μπορούσε κάποιος να είναι και να που παίζει η πέμπτη. <laughs> ε, με, την για την τέταρτη αγωνιστική. που δεν έχει ακόμα. Ναι, να πούμε να πυροβολεί ο Βρασί, πάει ο 4 στα 4 και σε κάθε φαβορή θεωρώ. Ότι πρέπει για, να, για μια τέταρτη νίκη και πριν τη διακοπή. Για να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στη διακοπή. Θεωρώ... Στην κορυφή. Ναι, ναι, ναι δεν κερδίζει ούτε από όλους, ένα Μα μόνος και του. Να κερδίσει ένα μαζί μου, λέω οπότε... Ναι. Ε, και, εντάξει, θεωρώ ότι η Βράνιο μια τιμή στην YouTube πολλά ενδιαφέρουσα για το συγκεκριμένο παιχνίδι την οποία θα πούμε στο τέλο. Να, να σημειώσω ότι έχουμε μια τριάδα αντούν την εβδομάδα, η οποία είναι δύο ευρωπαϊκά και ένα παιχνίδι πρωταθλήματο. Αφού είπαμε ότι ο μάρεις... Ρη ε, σαν παίζει ευρώ. Έλεγε ότι παίζει ευρώ, ο Ρη. Έτσι ω παίζει και με τη μέρα που παίζει, οπότε προσφέρεται. Πάμε και στο παραλίμνη, το οποίο είναι... επιστρέψα στη προβληματική εικόνα μετά την σπουδαία νίκη στη Λεμεσόν, επί της τη ΑΕΛ. Πρώτον εντός, πρώτον παιχνίδι στο Τάσος Μάρκου. Πρώτον εντός, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για κακές εμφανίσεις στο Τάσος Μάρκου. ε, τη δική επιδόξα, δεν ήταν καλό το παραλήμνη. Ε, αν και προηγήθηκε στο πρώτο χρόνο, είδαν τη δόξα να κάνουν την ανατροπή. Με τον κύριο Κώστα μας να στα να, μοιράζει 50 ευρώ. εντάξει, τώρα ο παραλήμνης στη Λευκοσία. Με την ομόνια, θεωρητικά outsider. Όμω, αν προσεγγίζει τα παιχνίδια όπω προσεγγίζει τα παιχνίδια με Apollo and JL, μπορεί να δούμε κάποια έκπληξη με την εικόνα που παρουσιάζει η ομόνια. Ε, το παράδειγμα είναι ε, προ... έχω εμπιστοσύνη του στα ότι θεωρώ ότι είναι να προσεγγίζει σωστά το παιχνίδι. Δηλαδή, βλέπω τον ότι με του μεγάλου ξέρει να χειρίζεται το... τα παιχνίδια. Να αναμένεται ότι είναι να βάλει δύσκολα ε, όπω έκαμε και στι άλλε μεγάλε ομάδε. Και αξίζει να πούμε ότι η τελευταία φορά που έπαιξε η ομόνια ένωση στο ΓΑΣΥΠΗ ηρθε ήρθε 0-0. Το διαστήμα που είπαμε πριν για την ομονία που έκαναν τι συνεχόμενε γκέλε στη χρονιά που ναι. το πρωτάθλημα. Ναι. Προπερσί, γιατί πέρσι ε, η Ένωση ήταν ναι. δεύτερη κατηγορία. Ναι. Αλλά γενικά έχει και παραδοσιακά αποτελέσματα με στο Γασιμπή. Κάμενε τη ζήμια συνήθως Ομονίας. Έχει και φατικά περάσματα από το Γασιμπή, ναι. Ε, το παραλήμνη επί της Ομονίας. Ε, εντάξει, θα, νομίζω είναι ένα πολλά ώρα παιχνιδί. Φαβορή ξεκάθαρα η Ομονία, όμως το παραλήμνη έδειξε μας ότι μπορεί να τη ζήμια στους μεγάλους φέτος. Οπότε περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει η μπηλιά. Ε, πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίο. Πήραν τον πρώτο βαθμό, Επέστρεψε φαντικά. Για ο φαντικά. Διαχειρό μόνο ο πρώτο βαθμό. Ναι. Ε, πέναλτι χαμένο για την ΑΕΛ. Ε, νομίζω ότι μπορεί να είναι και ο Ολυμπιακό. Όχι. Ε, σε αντίθεση με την ΑΕΛ, ε, του Ολυμπιακού φαίνεται το πιο καλό ο βαθμό. Ο πρώτο βαθμό ε, έπαιζε με την ΑΕΛ. Δεν Ταξ... μπορεί να κερδίσει με τον Κερριέρο. Ναι, και με τη φάση του Κερριέρο, αλλά και επειδή έπαιζε με παιχνίδι παραπάνω για όλο το δεύτερο μήχρονο σχεδόν. Ναι. Okay, εντάξει. Τώρα έρχεται ο Νόρεο θεωρητικά outsider. Να, okay. θα δούμε ε, δύσκολο παιχνίδι ξανά. Παραμένει στα χαμηλή Ολυμπιακό, και ξεκινάει ο Αχώνα τελείων. Όμω υπάρχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Mm okay. είπαμε, η αρχή είναι το ήμισε του παντό. Mm -hmm. Ε, στην αρχή δεν δείχνει ε, ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι άλλο εκτός από την παραμονή του. Νομίζω είναι ξεκάθαρο το δόν. Και εντάξει, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στο παιχνίδι στο παραδείμνη και με την άλλη ομάδα, τη Δόξα, η οποία πήρε την πρώτη της νίκη τη σεζόν. Έβγαλε αντίδραση, είναι αλήθεια. Μετά το 1-0 της ένωσης στο πρώτο εμίχρονο, έβγαλε αντίδραση. Και πάει σε ένα παιχνίδι που πάλι είναι outsider, πάει με την ΑΕΛ. Πολλά ειδικό στιγμή το παιχνίδι για την ΑΕΛ ειδικά. Επειδή θέλει νίκη, όπω είπαμε πριν, για να πανεγυρίσει την πρώτη της νίκη τη σεζόν. Άρα η διαχείριση που πρέπει να κάνει η δόξα είναι κάπω είναι δύσκολα όμω η δόξα. Έδειξε. Ναι. Στην πρεμιέρα που είναι σοβαλιά με την ΑΕΚ στο Αρένα. Ε, με τον Απόλαιο ανεζόρισε τον αρκετά. Και δυσκολεύτηκε πολλά να, να, περάσει ο Απόλαιο. Ναι. Και ενίκησε ε, το παραλίμνη σε ένα που λέμε 6 βαθμών. Ναι. Για δύο ομάδε που έχουν του ίδιου στόχου. Τώρα με την αίσθηση τη Σύριου, όπω είπε, είναι ειδικό ηθικό. Καίγεται κυριολεκτικά για, 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 για νίκη. Και Όμω περιμένουμε ό, την να έρθει. βάλει δύσκολα η δόξα. Ό,τι έρθει την... ξαθέρω, στο συγκεκριό ναι. παιχνίδι, βαθμολογικά είναι Έχει μια ανάνεση να στο πούμε με την νίκη κοντά στην. Α, Ενώ, ναι, ναι. Ότι για χάσο δεν με πειράζει. Φυσικά όλα τα παιχνίδια διεκδικήσει το 0, αλλά. Και φαίνεται. Ναι. Ε, και πάμε τώρα στη νέα Σαλαμίνα, η οποία είπαμε να έχασε δύσκολα που την ΑΕΚ, πρώτη απολύα βαθμών. Η νέα Σαλαμίνα του δεύτερου μικρόνου κυρίω δείχνει ότι η ομάδα που δουλεύει, πάρα πολύ καλά από μόνο τη, ότι ε, μπορεί να διεκδικήσει ε, του στόχου τη που είναι η άνετη παραμονή. Και εντάξει, έχει τώρα τον προαθλητή από όλο ένα σπίτι τη, την Κυριακή. έναν ένα παιχνίδι το οποίο και με την επιστροφή του κόσμου τη Σαλαμινά, επειδή η Σαλαμινά είναι θεωρητικά εισαγωγικά μικρέ ομάδε, η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο, και ο κόσμο τη Νέα Σαλαμινά δεν δείχνει ότι είναι μικρή ομάδα. Είναι πάρα πολύ ο κόσμο τη Νέα Σαλαμινά που είναι ακολουθεί. Ε, εντός εδράς δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να, να μην κάνει ζημιά το Απόλλωνα. Δηλαδή θεωρώ ότι με τώρα που βλέπω της Νέας Σαλαμίνας και με τώρα που βλέπω το Απόλλωνα ότι μπορεί να γίνει ζημιά. Θεωρώ ότι μια καλή Νέα Σαλαμίνα μπορεί. Σημαντικό είναι η παρουσία του κόσμου της Νέας Σαλαμίνας που επέστρεψε και ε, ε, φαίνεται ότι... Παίζει ρόλο. Ναι και το γεγονό ότι είναι η ομάδα που τις μικρομεσίες ας το πούμε που έχει το μεγαλύτερο κόσμο μεγαλύτερο από ναι. του πιο πολλού φιλάθλου. Και είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, το θέμα είναι ε, πώ να διαχειριστεί τη συνέχεια, γιατί είπαμε ε, ξεκίνησε πολλά καλά. Μπράβο στη συνέχεια. Έχασε στο πρώτο, να το πούμε, δύσκολο, δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει. Από όλο να το ξανά δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Πρέπει να συνέχεια έτσι, για να ξεμπερδεύει νωρί. Για να το πούμε έτσι. Ε, μετά πάμε στον Ακρίταν, ο οποίο μετά την πρεμιέρα με η νομόνια δεν δείχνει κάτι. Δεν δείχνει προβλη, προβληματική εικόνα. Ε, ότι ξέρω είδε κάτι άλλο. Εγώ τον βλέπω. Επειδή ότι έμα με επίθυο ότι ο Ακρίταν. Τα ξέχασα από την Νέα Σαλαμίνα. Ε, Μπορεί να το χάσει να το αφέντερμα στο λεπτό λεπτό, αλλά δεν καλύτερη σαν να πεινά. Συν παιχνίδι, που να είναι και σε 2-1. Όμω τώρα έρθει μια βαριά ήττα από το την πάφο. ναι. Μια ήττα η οποία... Και θεωρητικά είναι τόσο τετράς. Ναι, αλλά ο τρόπο που ήρθε και... Με κατεβασμένα τα χέρια βασικά. Ναι, το... όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως ο τρόπο που ήρθε ήταν... Παραδόθηκε να στο πούμε στις ορέξεις των παιχτών του κύριου Μπέρκ και είναι το... <χωριστή> έχει κάτι άλλο να πούμε για τον, τον Ακρίτα. Αν πάει στο Παπαδόπουλο. Ήταν έτσι δύσκολη, η πρώτη <χωριστή> του παρουσία. Είναι εύκολο για μια ομάδα. Ήταν δεν το την bike. <χωριστή> η, bike η bike ξεκίνησε δυναμικά Να την bike. Φυσικά η, ο, το πάρουμε σε θέμα ιστορικά ή. παρουσία στην πρώτη κατηγορία είναι έτσι δύσκολο για μια ομάδα που Έκαμε την έκπληξη στην πρεμιέρα με την ομόνια, όμω να φανούν τα αποτελέσματα που να έχει στην πορεία και ότι παρόλο που κέρδισε στο πρώτο μάτσο, σημαίνει ότι εξασφάλισε την παρόμονη να Το παιχνίδι με την καρμιότητα, θεωρώ, με την καρμιότητα, sorry, με την, με την όρθωση, ε, είναι καθαρά ότι κερδίζουμε εγκερδός, δηλαδή σπάει στο παράδειγμα, είσαι outsider, Εάν πάρεις βαθμόν, χαρούμενος. Φυσικά, γενικών, αν πάρει βαθμό, φεύγει χαρούμενο. Φυσικά, κατά τον εικόνα του παιχνιδιού μπορεί να μπει ο ακρίδα, του να είναι πολλά καλύτερο πέραν αυτό, γιατί και ούτε Όμω τα προγνωστικά μιλούν ότι η ανόρθω είναι το φαβορίζο των κόσμων τη, επέστρεψαν του μαχητέ. Πολλά δύσκολη έξοδο. Ένα από τα παιχνίδια που είμαι στο πρόγραμμα για να πάρει βαθμό. Οπότε είπαμε, ό,τι έρθει είναι κέρδο. Και πάμε στην τελευταία του ομάδα, η καρνιότητα, η οποία δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτε μηδέν βαθμούς σε τρία παιχνίδια, πλήρη απογοητευσή, με τζίνα που περίμεναμε, με τζίνα που περίμεναμε, με τζίνα που προσδοκούσαν οι άνθρωποι τη ομάδα. Είναι η απόδειξη, νομίζω, ότι η ομάδα πολλά λεφτά, φέρνουν το... τα αποτελέσματα. Εντάξει. Α συζητήσουμε <συσχελίδι> χρόνο καταρχά, γιατί ναι. είναι ποτέ, μια νέα ομάδα. Ναι. Και είπαμε ξανά ότι οι οποίοι, σε αντίθεση με άλλες ομάδες, με άλλε ομάδε που έφεραν νέου παίχτε. Ξέρουμε του. Ναι, οι πλήστοι γνώριμοι, και γνώριμοι μεταξύ του, αν και κάποιοι για πρώτη φορά παίζουν μεταξύ του. Ε... Κοίτα, σε αρχήν τη σεζόν μιλούσα για εξάδα. Πλέον θεωρώ ότι ο στόχο καθαρά είναι η εξάδα. Είναι ε. πρώτα να σώσουμε τη σεζόν. Και μετά, αν μπορεί να έρθει κάτι, Πάντω επί τη παρούση ε, ε, φαίνεται ρεαλιστικό στόχο. Ε, 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 παραπάνω η παρουσία τη είναι ο τα αποτελέσματα. Ναι. Εντάξει, γιατί αν αν εξαιρέσει το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα που μπορούσε να το διεκδικήσει, έχασε μετά εύκολα από την την πάφο και από την ανόρθωση. Είναι okay. οκ. Αλλά ε, ε, παραπάνω η παρουσία τη, η οποία εμπίθει ότι μπορεί να κάνει κάτι το αξιόλογο, αλλά ξενίδει έναν προπονητή. Εντάξει, έχει... Κοίτα, ας έτσι η τις θα θεωρώ ότι είναι η πρώτη μάδα που να μας χαιρετησει όμω ναι. όμως θεωρώ ότι είναι να υπάρξει αντίδραση. Ε, βλέπω να ε, πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση, επειδή κακά τα ψέματα έχει πιο ερωτικό ροστερ, δεν μπορούμε να το αφήσουμε, όμως πρέπει να δέσουν, να βγάλουν μια χημιά μες στο κήπεδο και να έρθουν τα αποτέλεσμα. Το κακό είναι ότι πάει και βρίσκει έναν άρι, τον απόλυτο άρι, τρία ναι. στα τρία, με σκοραρία κατάπαυστα. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε. Ναι. Είναι παιχνίδι, το πρώτο χρονικά παιχνίδι τη αγωνιστική αν έρθει για τέταρτη θα ζωρίζουν πάρα πολλά τα πράγματα και μιλούμε πλέον για καθαρά. Είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Το λοιπόν, πάμε να ανακεφαλασμα λίγο την αγωνιστική, θέλεις να μας τα αποσύσεις. Λοιπόν, η αγωνιστική ξεκινάει πέπτη, παράλληλα με τους αγώνες του Europa League. Μόνο στην κομπάρτα. Πέπτει 15 του μήνα στι 7 Άρης Στο Αντώνης Παπαδόπουλο να πούμε. Δεν ναι, είπαμε, ναι, ναι. Την πρώτη φορά που είναι να παίξει ο Άρης στο γήπεδο τη γιατί είχε τα κότσια στο πούμε να φύγει από το χωράφι του Τσιριού. Ε, γιατί είδαμε Ότι... ήμουν Άρη σε ιστορία με το, Τσίριο. κάθε περίπτωση, έχει πάλι όμω παιχνίδι στο την Παρασκευή 16 του μήνα στι 7 Εγκλειτώνε ναι, με τίποτα το τσίδιο. Ναι. Ε, να δούμε ε, πώ θα είναι η κατάσταση του γηπέδου. και α, Τι άλλο θα βγει που είναι το γρασίδι. Αφιτέψει ή αφιτευτεί και τίποτα άλλο. Καμιά <laughs> παλάδα. <laughs> <laughs> λοιπόν, μία ώρα αργότερα στι 8 ανόρθωσε η Ακρίτα στο Αντωνή Παπαδόπουλο. Ένα μόνο παιχνίδι το Σάββατο για την αλλαγή που είπαμε πριν. Σάββατο 17 του μήνα στι 7 Ολυμπιακό Αποέλ στο Γασιπί. Τυπικά φιλοξενούμενο ο Αποέλ. Και τρία παιχνίδια την Κυριακή μετά από τζερούν. Ναι. Να έχουμε τρία παιχνίδια σε Άμα μια μέρα. Καιρό, ναι, ναι. Νομίζω έχει να έχουμε τρία παιχνίδια σε μια μέρα που πριν έρθει το VAR. Ναι. Δεκεμβρίου του αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μέσα στο VAR, αλλά νομίζω την περίοδο που δεν έγινε σκουδερό, Δεν έγινε ναι. ε, δεν έχουμε πέρσι αν είχε που έπρεπε να τα Τέλο πάντων, εντάξει, μια κατάσταση που έχουμε να δούμε αρκετών καιρών. Και όχι μόνο την ίδια την ίδια μέρα, αλλά να διεξάγονται παράλληλα τα τρία παιχνίδια. Στι 7 στο αμόχο τη Νέα Αλαμίνα το παιχνίδι που. Άλλαξε. Ναι, ήταν Σάββατο να αντίδρασε ο Απόλων, γιατί η πέπτη την Ευρώπη και βάλαν τον έπαιξε Σάββατο, και δικαίω αντίδρασε. Και δεν μπορούσε να πάει Δευτέρα λόγω τη εθνική που ξεκινάει η προετοιμασία τη. Την ίδια ώρα στι Πάφο ΑΕΚ στο Στέγιο Κυριακήδη, σπουδαίο παιχνίδι. Ε, να δούμε και πώ είναι να πάει ευρωπαϊκά η ΑΕΚ ναι. πριν το, το παιχνίδι. Και η αγωνιστική κλείνει στι 8 στο Γαζιμπή με το Ομόνια Ένωση. λοιπόν, είδαμε την αγωνιστική και πάμε στην πρόταση τη εβδομάδα από την Intubet, την οποία και ευχαριστούμε ξανά που είναι μαζί μα. λοιπόν, δεν ε, θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των Κυπριακών ομάδων. Για να μην ειλικρινή, ψάχνοντα τα λίγο, μελετώντα λίγο, ένα δικό με την Πέμπτη του την εβδομάδα. Δηλαδή, αν έχουμε παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, επειδή θεώρησα ότι είναι καλύτερο να το πιέσουμε, τούτα που, που είναι να Τώρα λοιπόν, ξεκινούμε με το Άρισ το οποίο ναι, ναι, ναι μοιάζει ευρωπαϊκό, όμως, όχι κύρι, είναι το, λοιπόν. Θα μπορούσε όμω, δεν είναι Ευρώπη ο Άρη. Ναι, έχω και ξένου επενδυτέ, γιατί <laughs> όχι. λοιπόν, επιθετικά ο Άρη δείχνει ότι η ομάδα που σκοράρει όπου και ομάδα έχει απέναντι του είναι ικανό για όλα, επικίνδυνο, δυσκολεύει και κάθε άμυνα. Που δεν είναι καρμό τη δυναμίε στη, στο παιχνίδι τη, στην άμυνα κυρίω. Βρίσκει ότι η, η καρμό τη στον κόλ, ενώ σκοράρει με, το... με την ανόρθωση όμω δείχνει ότι επιθετικά έχει την ποιότητα. Ε... Εντάξει, παιχνίδι που πιστεύω είναι αρκετά ανοιχτό. δύο ομάδε που να, να έχουν ανοιχτό παιχνίδι. Έτσι προτείνουμε το over στο 1.80, δηλαδή πάνω από 2.5 γκολ, 3 γκολ δηλαδή. μετά πάμε στα ευρωπαϊκά. Θέλεις να μας το είσαι το δεύτερο. Λοιπόν, από στην ένας στο KCP, 8 παραδεύτερον η ώρα, είπαμε πριν και για τον Απολλώαν, αλλά και για την Τνιπρό, η οποία ε, γενικά οι Ουκρανοί έχουν τα θέματα τους λόγω πολέμου και είδαμε ότι ε, έναιδηξε κάτι ε, ιδιαίτερο. Η ΑΚΕ καθάρισε τη μέσα έξω, έξω ναι. σε εισαγωγικά, γιατί σε δεν είναι ιδιαίτερα που παίξει Σλοβακία που παίζουν. Πρώτον Ευρωπαϊκό ομήλων στο ΓΑΖΙΠΗ για τον Απόλλωνα φέτος, ε, έχει βάλει τα να πάρει την νίκη και βρίσκουμε τον άσο σε απόδοση 1.78 στην Ιντουπέτ και δεν μπορεί να περάσει παρατηρήτως. Εννοείται δεν μπορεί να περάσει παρατηρήτως από τη στιγμή που ο Απόλλωνας θέλει τρίποντο για να έχει βάση με ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργανωσής επειδή κακά τα ψήματα είναι ένας όμιλος ο οποίος προσφέρεται για τον Απόλλωνα να προκριθεί. Αν θέλει να έχει συνεχεία το ευρωπαϊκό ταξίδι, δεν έχει μεγαθύρια μέσα, να ξεχαρθμάρει μια ομάδα okay. ανώτερη μην, αλλά... Okay. να πάρει η Αλκμαρ την πρώτη και ο Απόλλωνας μπορεί την δεύτερη Άρα η νίκη, εγώ άσως το 1978, είναι ό,τι πρέπει για τον Απόλλωνα. Και κλείνουμε με την ομόνια του ταξίδι στο Σαν Με τη Σοσιατά. Την ίδια ώρα με τον Απόλλωνα. Ναι, 7.45. Ε, δεν ξέρω τι... τι, μπορούμε να περιμένουμε την ομονία. Πάντω, η Σοσιαδά είναι μια πολλά ομάδα. Ε, θεωρώ ότι δύσκολα η ομονία μπορεί να επιβιώσει με το τον που βλέπουμε. Ένα ξεκίνησε καλά στο στη Λαλίκα, ναι. η ναι. αλλά δεν παραμένει να είναι... Ένα διαφυσβήτητο φαβορή, δηλαδή... Έτσι και ως ήταν. Διαφορε... διαφορά ποιότητα στο πρωτάθλημα, διαφορά ποιότητα στον ομάδο. Ε, Κακά τα ψέματα, είμαστε πολλά πίσω από τη Λαλίγα ακόμα. Ο μόνο του Τόντσε ότι η ομονία ε, σε κακή κατάσταση. Εμ... Και η Σοσιαδά είπαμε να έκαμε την έκπληξη στην πρεμιέρα, είναι και στο Ολτράφωτ. Άρα αυτομάτως ναι. δυναμώνει, είναι, έγινε το φαβορή του ομίλου. Και, <Και> περιμένουμε, αχ... περιμένουμε, ότι είναι ένα δύσκολα τα πράγματα στην Ισπανία για την Ομονία. Επί τούτου δίνουμε το over 2,5 τέρματα στο 1,61 αυτή τη στιγμή στην Ιντουπέτ. Θεωρώ το παιχνίδι να στραβώσει που νωρίζει για την Ομονία, είναι πάρα πολλά δύσκολα πράγματα. Ελπίζουμε να μέσα. Είναι στρα... βάλω τη αμήνα τη, γι' αυτό περιμένουμε τερματικά. Μακάρι να βάλει και κανένα. Και η ομονία. Ελπίζ, αν εκμεταλλευτεί του χώρου που μπορεί να έχει μπροστά, επειδή η λογική, ναι. η λογική λέει ότι η ομονία είναι να κλειστεί πίσω, πίσω και να περιμένει τη σωσιαδάτα να πιέσει και μπορεί να βρει ε, καινούς χώρους σαν το οπότε μπορεί να γίνει και ζημιά από την ομονία. Ε, για να ανακεφαλαιώσουμε, έχουμε τον Άρη Μιγκαρμιώδης στο το 1980, ε, Απόλλωνας Ντνίπρο. Άσο στο 1,78 και Σοσιαδά Δομόνια over στο 1,61. Αυτή είναι η στοιχηματική πρόταση τη εβδομάδα από την Intubet. Στοιχηματίζουμε πάντοτε υπεύθυνα, χρειάζονται ακρότητε. Έχουμε μετά διακοπή. Να δούμε πότε θα τα ξαναπούμε, αφού η διακοπή δεν προσφέρεται. Έχουμε εθνικέ φυσικά. Link. Ε, και θα τα θα δούμε την τριάδα μα. Ελπίζω για το απόλυτο να καλύψουν τη χασούρα τη περασμένη εβδομάδα, <laughs> που ήταν ένα ατριάι τριάδι προβλέψει. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ, κύριε Στυλιανέ. Ευχαριστώ. Και θα Και θα τα πούμε. Με καλή χωνεψή μου, ψεύω την πάγια.